το είπε στην αρχή τη σεζόν, μπορεί και λίγο για πλάκα. Σήμερα έφτασε στα 25 γκολ, πέρασε στην ιστορία τη K20 έτσι κι αλλιώ. Ω πρώτο σκόρερ, πέρασε και ένα συμπαίκτη σου και φίλο, τον Κλάου. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Από την αρχή τη χρονιά το είχα βάλει ως στόχο. Ο Θεό ήξερε άμα γινόταν. Συνεχίζουμε. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Αυτό. Έχει πολλά μάτσα ακόμα. Έχει εσύ προσωπικό στόχο? Ναι, από την αρχή τη σεζόν είπα θέλω να φτάσω στα 30. Εντάξει, βήμα με το βήμα να νικάει η ομάδα, να προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και από τη μεριά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για το στόχο μου. Φέτος η χρονιά είναι λίγο πολύ ονειρική. Αν τη ζωγράφιζε στην αρχή το καλοκαίρι, κάπως έτσι θα τη ζωγράφιζε. Έτσι, συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, γκολ στην πρώτη ομάδα, προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, πρώτο σκόρερ και πρώτη η βασική σου ομάδα, η K20. Είναι κάτι που σου λείπει τώρα? Ναι, είναι ονειρικό αυτό που γίνεται φέτος. Προσπαθώ μέσα από τις προπονήσεις όμως να βελτιώνομαι καθημερινά και να προσπαθήσω να καθιερωθώ στην πρώτη ομάδα. Ποιοι άνθρωποι πιστεύεις ότι έχουν λίγο παραπάνω μερίδιο για αυτή σου την παρουσία φέτος? Πιστεύω ότι οι γονείς μου, διότι με στήριζαν πάρα πολύ όλο τον καιρό και το καλοκαίρι που σε κάποια περίοδο δεν ήμουν καλά γιατί δεν είχα πάει και προετοιμασία με την πρώτη ομάδα ενώ κάποιοι συμπαίχτες μου είχαν πάει, προσπάθησα να βάλω το κεφάλι κάτω, να δουλέψω και να προσπαθήσω να ξανανεύω. Βέβαια και οι προπονητές μου και όλοι αυτοί που με στηρίζουν και με κάνουν καλύτερο καθημερινά. Άλλη μία νίκη σήμερα, έτσι λίγο πιο επαγγελματική της K20, παραμένει πρώτη και ένα βήμα πιο κοντά ακόμη στο τίτλο. Τι πιθανότητες σας δίνεις? Πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε με αυτή την νοοτροπία και με αυτό το στόχο, αν και έχουμε πολλά μάτς βέβαια ακόμα, θα μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο από αυτό το πρωτάθλημα.